Μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι το Ισραήλ σκότωσε τον πολιτικό της ηγέτη Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο για πρώτη φορά σε 4 συνεδριάσεις. Παράλληλα, μια έκθεση του κλάδου πετρελαίου έδειξε ότι θα μειωθούν για 5η εβδομάδα τα αμερικανικά αποθέματα, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Το Brent για τον Οκτώβριο διαπραγματευόταν κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, μετά από πτώση 4,1% τις τρεις προηγούμενες ημέρες, με το West Texas Intermediate γύρω στα 76 δολάρια. Η Χαμάς δήλωσε ότι το Ισραήλ σκότωσε τον Ισμαήλ Χανίγια σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου δήλωσε ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Εάν επιβεβαιωθούν από τα επίσημα στοιχεία αργότερα εντός της ημέρας, αυτό θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη μείωση από τον Ιανουάριο του 2022. Το Ισραήλ δήλωσε νωρίτερα ότι σκότωσε έναν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ με αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό ως απάντηση στην επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν, που άφησε πίσω τις 12 νεαρούς νεκρούς το περασμένο Σαββατοκύριακο. Πάντως, το αργό προορίζεται για τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του για φέτος, που επιβαρύνεται από τις κακές προοπτικές ζήτησης στην Κίνα, το μεγαλύτερο εισαγωγέα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εξακολουθούν να είναι ελαφρώς υψηλότερα φέτος, λόγω των περιορισμών της προσφοράς του ΟΠΕΚ και των προσδοκιών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αρχίσει σύντομα να μειώνει τα επιτόκια.